Όπως γνωρίζετε, στο Δημοτικό Συμβούλιο με το οποίο ορίστηκαν οι εκπρόσωποι, τα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων του Δήμου, στη ΔΕΙΑΚ και στη ΔΑΕΚ, με ένα μίνι πραξικόπημα, η Δημοτική Αρχή άφησε έξω τη μείζωνα μειοψηφία. Δεν ξέρω για ποιους σκοπούς. Θυμίζω ΔΑΕΚ που παίρνει, έχει αρμοδιότητες, να σας τη διαβάσω και από το ΦΕΚ με το οποίο ιδρύθηκε, αξιοποίησε εκμετάλλευση διαχείρισης περιουσίας, εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων, μελέτη, δημιουργία κλειστών χώρων, διαφημιστική δραστηριότητα, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση έργων, ανάληψη, εκτέλεση, διαχείριση έργων κτλ. Δηλαδή ένα κομμάτι τεχνικό, όπως αντίστοιχο είναι και η ΔΕΙΑΚ. Ο κύριος Δήμαρχος, με πραξικοπηματικές μεθόδους, σύμφωνα κατά τη δική μου πάντα άποψη, γι' αυτό εξάλλου κάναμε και έσταση, άφησε την μείζωνα μειοψηφία εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη διαδικασία αυτή, εξετάζοντας τα στοιχεία για να κάνουμε την ένσταση, στο θέμα της ΔΑΕΚ, είδαμε ορισμένα πράγματα τα οποία είναι εκ των ουκάνευ και έπρεπε να καταγγελθούν. Διότι δεν είναι ότι απλώς ξέφυγαν, δεν σου ξεφεύγουν αυτά τα οποία θα πούμε παρακάτω, τα κάνεις εσύ και εμένα. Και τι λέμε. Η ΔΑΕΚ είναι η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου Κορινθίων, που έχει αυτές τις αρμοδιότητες. Η σύνθεση και η θητεία, από τι διοικείται αυτή η εταιρεία, διοικείται από 11 μελές διοικητικό συμβούλιο. Το ΦΕΚ με το οποίο ιδρύθηκε λέει: τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη συνέλευση των μετόχων με την επιφύλαξη των ριζωμένων στη διάταξη του πρώτου εδαφείου παραγράφου 2 του άρθρου 266 του νόμου 3463 του 2006. Ο 3463 του 2006 είναι ο κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων. Τι λέει λοιπόν αυτό το περιβόητο άρθρο, στο οποίο προσέτρεξα να δω τι γίνεται, ψάχνοντας λύση στην ενέργεια που είχαν κάνει. Στο άρθρο 2 λοιπόν αναφέρει ρητά κατηγορηματικά και αυτό δεν έχει αλλάξει. Οι δημοτικές ανώνυμες εταιρείες διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Τα οριζόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που είναι ρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή της κοινότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1 τρίτο του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία. Τι μας λέει λοιπόν, 11 μελές συμβουλίου, όπως ορίστηκε, και εδώ έρχεται ο νομοθέτης και λέει ότι ξέρετε κύριε, εσείς που είστε προϊστάμενοι Δημοτικό Συμβούλιο, από εσάς θα είναι μόνο το 1 τρίτο και μάλιστα ο ένας θα είναι από τη μειοψηφία. Προφανώς το έκανε για κάποιο λόγο. Και για μένα είναι εμφανές ότι το έκανε, μιας και γνωρίζουμε ότι η Δήμη είναι πλέον το άντρο της διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση, προκειμένου να δώσει κάποιες δυνατότητες στους δημότες, στους απλούς, να υπάρχει ο έλεγχος σε αυτό το όργανο. Μέχρι εδώ καλά. Πάω στην απόφαση 330 του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία δεν το είχα προσέξει όταν έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι ομολογώ δεν έχω την εμπειρία της σημερινής Δημοτικής Αρχής και εύχομαι να μην την αποκτήσω ποτέ, όπου λέει, ορίζεται 11 μέλη, Κοντογιώργος Αναστάσιος Δημοτικός Σύμβουλος, Μουρούτσος Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος, Πιέτρης Κωνσταντίνος Δημότης, αναπληρούμενος από το μελέτη Χρήστο Δημότη. Θυμίζω ότι ο κύριος Πιέτρης είναι επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης και εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Μελέτης Χρήστος είναι αντιδήμαρχος και Δημοτικός Σύμβουλος. Φαρμάκης Γεώργιος Δημότης, αναπληρούμενος από τον Μπάκουλη Δημήτριο Δημότη. Χρυσταρά Αθανασία Δημότησα, αναπληρούμενη από την κυρία Γιώκα Δημότησα. Λίτρα Κωνσταντίνα Δημότησα, αναπληρούμενη από την κυρία Ανδρουλιδάκη Μαρία Δημότησα. Δηλαδή, βάζει τον κύριο Πιέτρη, τον κύριο Φαρμάκη, την κυρία Χρυσταρά και την κυρία Λίτρα μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, αν και είναι αιρετοί, αποκρύπτοντας την ιδιότητά του του Δημοτικού Συμβούλου και αναφέροντας μόνο τη λέξη Δημότης ή Δημότησα. Προφανώς. Όλοι όσοι συμμετέχουν είναι δημότες. Επαναλαμβάνω, δεν υπήρχε κανένας λόγος τότε ο νομοθέτης να απαγόρευε, γιατί απαγορεύει, δεν το αφήνει στην ευχέρεια, απαγορεύει να είναι αιρετά μέλη πάνω από 4. Εδώ έχουμε 8 αιρετά μέλη. Νόμος. Φυσικά. Σας το διάβασα, θα το ξαναδιαβάσω πάλι. Στο άρθρο 266 του νόμου, τα οριζόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1 τρίτο του συνολικού αριθμού των μελών. Άρα, και μάλιστα ένας εξ αυτών είναι η μειοψηφία. Αυτός ο νόμος είναι. Είναι ο κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, είναι του 2006, είναι ο νόμος 3463. Είναι το Ευαγγέλιο των Δήμων. Έτσι, το Ευαγγέλιο των Δήμων μαζί με τον Καλλικράτη. Όλα αναφέρονται εδώ και δεν έχει τροποποιηθεί αυτό.
Τι σημαίνει αυτό? Σίγουρα η σύνθεση είναι εκτός, έξω από αυτά τα περιορισμένα νόμος. Να το γράψουν δημότη ή δημότησα, κάποιον θέλει να κορδέψουν. Το προϊστάμενο κλιμάκιο το οποίο θα υπογράψει, γιατί ο γραμματέας αποκεντρωμένος που θα ελέγξει ως προς την ομοιότητα θα δει τα ονόματα δημότη, δημότησα. Δεν είναι υποχρεωμένος φυσικά ο άνθρωπος να ξέρει ότι ο κύριος Τάδε ή η κυρία Τάδε είναι και δημοτική σύμβουλη. Άρα θα ενέκρινε. Θα είχαν εγκεκριμένη απόφαση ως προς την ομοιότητα, παραδείγματος χάρη, και θα ακολουθούσαμε αυτό το οποίο ακολουθήθηκε και στην προηγούμενη θητεία. Γιατί δεν είναι τωρινό, είναι και στην προηγούμενη θητεία. Επειδή, συγγνώμη που επιμένω, αλλά πόσοι από αυτούς που εκλέχτηκαν σε αυτή την επιτροπή, που επιλέχτηκαν σε αυτή την επιτροπή, είναι από τη πλειοψηφία? Από την πλειοψηφία, θα σας διαβάσω τα ονόματα, είναι ο κύριος Κοντογιώργος, είναι ο κύριος Μουρούτσος, είναι ο κύριος Φαρμάκης, είναι ο κύριος Περόγαμπρος, ο κύριος Τσούμπας δεν τον ξέρω, νομίζω όμως ότι είναι, ο κύριος Παπάς Παύλος, δεν είναι όλοι εκλεγμένοι έτσι αυτοί που σας λέω, αλλά ήταν υποψήφοι. Η κυρία Χρυσταρά, η κυρία Λίτρα, ο κύριος Μπότζος είναι εκπρόσωπος του εργατικού κέντρου και ο κύριος Πιέτρης δεν προέρχεται μένα από την πλειοψηφία, αλλά το όνομά του δόθηκε σαν εκπρόσωπος από την πλειοψηφία να μπει μέσα στο Συμβούλιο. Και από τη μειοψηφία ουσιαστικά είναι ο κύριος Ψιλογιαννόπουλος, ο οποίος έχει αναλάβει τη θέση την οποία ισχυριζόμαστε ότι έπρεπε να ανοίξει μας. Άρα κοινώς, όταν θα ερχόταν οτιδήποτε για ψήφιση, θα περνούσε αβλεπή. Άνετα. Ναι. Αυτή η επιτροπή, αυτή η εταιρεία, η ΔΑΕΚ, αναθέτει μελέτες, αναθέτει χρήματα, σας διάβασα, έχει να κάνει... Διαχειρίζεται και ποσά μέχρι 45 ή 46 χιλιάδες ευρώ. Ήδη νομίζω αμέσως μετά τις εκλογές δόθηκε μια πίστοση στη ΔΑΕΚ 45-46 χιλιάδων ευρώ. Παρακαλώ τους κυρίους που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο να μην πειράξουν δραχμή από αυτά, ευρώ από αυτά, μέχρι να ξεκαθαριστεί το θέμα, διότι εφόσον είναι γνώστες πλέον των καταγγελιών, θα είναι και υπόλογοι στις ευθύνες τους. Έτσι. Οι άνθρωποι μπορεί που είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μην έχουν καμία... καμία σχέση. Παραερμηνία χωράει σε αυτό το συγκεκριμένο, γιατί ο κύριος πραγματικός είπε ότι δεν έχουν χάσει την ιδιότητά τους σαν δημότες. Αυτή ήταν η απάντηση. Παραερμηνία από τόσο έμπειρους αυτοδιοικητικούς? Όχι, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει παραερμηνία. Άρα θεωρείτε ότι είναι εκ του πονηρού? Εγώ ρωτώ, είναι δημοτικός σύμβουλος ο κύριος Φαρμάκης? Θα έπρεπε να γράφει μέσα ότι είναι και δημοτικός σύμβουλος? Ας γράφει δημότης, παύλα δημοτικός σύμβουλος. Δεν είπα εγώ ότι δεν είναι δημότης. Κυρία Χρυσταρά είναι? Είναι. Ο κύριος Πιέτρης είναι? Είναι. Η κυρία Λίτρα είναι? Είναι. Αποκρύβεται. Αποκρύβεται. Αυτοί οι οποίοι είναι υπεράριθμοι. Αυτοί στη θέση τους θα έπρεπε να ήταν απλοί δημότες. Και εγώ θα προχωρούσα και θα τα έκανα με κλήρωση αυτά, ώστε κανείς πλέον από αυτούς που έχει δικαίωμα η πλειοψηφία, αν ήθελα πραγματικά να εφαρμόσω τον νόμο που δείχνει ότι θέλει μια εταιρεία, μια ανώνυμη εταιρεία, η οποία είναι με τους κανόνες ιδιωτικού δικαίου να δουλεύει σωστά, θα έβγαζα με κλήρωση δημότες. Χωρίς να έπαιρνα από μέσα από την δεξαμενή των υποψηφίων. Πώς γίνεται αυτή η επιλογή των δημοτών? Είναι, εσείς λέτε θα το κάνατε εσείς με κλήρωση. Ναι. Ο νόμος προβλέπει πώς γίνεται? Δεν προβλέπει, προβλέπει πρόταση. Εδώ έχουμε το εξής. Πρόταση από τον κύριο Καμπούρη. Εμπειρότατο αυτοδιοικητικό, ο οποίος επέρεται για την εμπειρία του μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακολουθεί ο κύριος Πνευματικός, ο οποίος μας κατηγορεί ότι είμαστε άπειροι και τα λοιπά, και ναι, το δεχόμαστε ότι είμαστε άπειροι και επαναλαμβάνω ότι εγώ ελπίζω να μην αποκτήσω ποτέ την εμπειρία του. Και ο κύριος Χασικίδης, ο οποίος είναι πρόεδρος. Αυτοί είναι οι τρεις οι οποίοι έχουν φέρει αυτή την εισήγηση και μάλιστα είναι πιο έμπειροι. Μιλάμε για δημάρχους παλαιότερα και ο κύριος Πνευματικός πρόσφατα, εκλεγμένος. Έτσι, επομένως γνώριζαν, γνωρίζουν και όφυλαν να μας προφυλάξουν. Προηγούμενα δημοτικά συμβούλια. Θα σας πω και στα προηγούμενα. Αν θέλανε, αν δεν υπήρχε, θα μας λέγανε παιδιά, τα γράφουμε δημότης εδώ, δεν είναι και τίποτα. Παρά το άρθρο τάδε γράφει δημοτικό σύμβουλο, εμείς νομίζουμε ότι είναι δημότης και πρέπει να το γράψουμε. Γιατί δεν μας το είπαν και μας το κρύψαν μέσα στο συμβούλιο? Νομίζανε ότι είμαστε άπειροι, όντως. Ναι, είμαστε άπειροι, αλλά μαθαίνουμε γρήγορα έτσι, αυτά τα οποία πρέπει να μάθουμε. Όσον αφορά τα προηγούμενα, επειδή κοίταξα και προηγούμενα. Όντως, και το είπε ο κύριος Πνευματικός αυτό, ότι ναι, αυτό γινόταν ναι, και στο παρελθόν. Γινόταν. Είναι όντως, ξέρεις, παράνομο. Γινόταν, φυσικά. Και παράνομη σύνθεση διοικητικού συμβουλίου σημαίνει και παρανομία στις αποφάσεις του έτσι, και στη διαχείριση. Δεν ξέρω πλέον αν ο κύριος Νανόπουλος θελήσει να το προχωρήσει και μέχρι πού θα φτάσει, αλλά οποιοδήποτε έχει θυχτεί από αποφάσεις που έχει πάρει το διοικητικό συμβούλιο παλαιότερα,
μπορεί να προσφύγει και άνετα πιστεύω θα κερδίσει. Δεν είμαι νομικός, αλλά είναι σαφέστατο. Όπου ρώτησε αυτό μου. Δηλαδή τώρα ανοίγει η πόρτα για να αρχίσουν άνθρωποι που δεν έχουν πάρει δουλειές. Εμείς έχουμε ανοίξει μία πόρτα που τη λέμε νομιμότητα. Και καλούμε όποιον δημότη να περάσει μέσα από αυτήν. Και όποιον από τη δημοτική αρχή δεν μπορεί να είναι, να βγει έξω από αυτήν.